κατάργηση του έμφυα, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στους 12.000 ευρώ, επανεξέταση φοροαπαλλαγών και φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ, προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο. Η κατοχή ακινήτων, οικοπαίδων, γεών, έργων τέχνης, τραπεζικών καταθέσεων, επενδυτικών προϊόντων, συμμετοχών και άλλων στοιχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και όσων κάνουν δήλωση στη χώρα και κατέχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, αφού ληφθεί υπόψη και η φορολόγησή τους εκτός Ελλάδας, θα φορολογηθούν με φόρο μεγάλης περιουσίας βάσει του περιουσιολογίου. Σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων, δεν θα χρησιμοποιηθούν οι αντικειμενικές αλλά οι πραγματικές αξίες, οι οποίες θα ενημερώνονται σε ετήσια βάση. Ακόμη το σχέδιο του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης προβλέπει την αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, το οποίο θα διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ για τις οικογένειες με 2 παιδιά και στις 19.000 ευρώ με 3 παιδιά. Οι επιπτώσεις φόρου θα παρέχονται με βάση το εισόδημα του καθενός και με διαφορετικούς συντελεστές. Σε ό,τι αφορά στους έμεσους φόρους, προτείνεται η μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ, χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής, την εστίαση, τις παιδικές τροφές, τα είδη προσωπικής ανάγκης ατόμων με αναπηρία, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμη θα εξεταστεί από μηδενική βάση το σύνολο των 700 φοροαπαλλαγών και ειδικών καθεστώτων που ισχύουν σήμερα και κοστίζουν στον προϋπολογισμό περί τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ.